Τι σημαίνει η συνύπαρξη υδροκύλης και κυρσοκύλης? Να ρωτήσουμε λίγο το ακροατήριο, τι σημαίνει. Σενή που έχει κυρσοκύλη, μεγάλη κυρσοκύλη και έχει και από τις δύο μεριές και έχει και υδροκύλη. Και ένας άλλος δεν έχει υδροκύλη. Τι σημαίνει αυτό, ξέρει κανένας? Παρακαλώ. Μικρόφωνο. Λίγο μικρόφωνο, έρχεται το μικρόφωνο. Ίσως μια βλάβη στο αλευτικό δίκτυο του ασθενούς. Βλάβη. Το οποίο μας προστατεύει και από την κυρσοκύλη. Ένα καλό φλεβικό δίκτυο. Ζόρισμα. Πολύ μεγάλο ζόρισμα από την κυρσοκύλη σημαίνει. Για εξήγησέ μας λίγο, Φώτη. Ακριβώς. Εκεί είναι που πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργήσετε. Εκεί πέρα θα το δείτε. Δεν αντέχει πια και κάνει την υδροκύλη. Υπάρχει υπάρξη μεγάλης ορχικής βλάβης, γιατί υπάρχει πίεση στο εξοκυτάριο υγρό. Η πίεση μάλλον στο εξοκυτάριο υγρό είναι υψηλή. Αυτό πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε με απλά λόγια, λέγοντας ότι η ίδια η κυρσοκύλη, η ίδια η φλεβική στάση που δημιουργείται από την κυρσοκύλη έχει σαν συνέπεια τη μη καλή τροφοδότηση όλου του εγγυακού συστήματος του όρχη. Όχι μόνο του αιματολογικού εγγυακού συστήματος, αλλά και του λεφαγγειακού. Έχουμε μία έξοδο υγρών προς το μεσοκυτάριο χώρο, το οποίο του όρχη, το οποίο μεταφέρεται ύστερα και έξω από την κάψα του όρχη και πιέζει όλο μαζί τα σπερματικά σωληνάρια που παράγουν. Είναι ένας κακός προγνωστικός δείκτης. Αν έχουμε τέτοιον ασθενή, υπάρχει περίπτωση αυτός ο όρχης να μην ξαναπάρει μπροστά. Είναι κακός προγνωστικός δείκτης. Όχι ότι δεν το χειρουργούμε, θα το χειρουργήσουμε πηγόντως κιόλας. Δηλαδή θα του πούμε. Πότε χειρουργούμε πηγόντως μια κυρσοκύλη, ξέρει κάποιος να πει από το ακροατήριο? Πότε θα έρθει ένας ασθενής και θα τον εξετάσουμε και θα του πάντα. Επιγόντως, να μην χαθεί. Σε δημόσιο νοσοκομείο τότε, όχι στον ιδιωτικό τομέα. Σε δημόσιο νοσοκομείο. Πότε θα χειρουργήσουμε πραγματικά χωρίς χιούμορ? Πότε θα χειρουργήσουμε ένα ασθενή με το που θα τον δούμε και του πάρουμε το ιστορικό και δούμε ότι έχει κυρσοκύλη, του πούμε πρέπει να χειρουργηθείτε αύριο? Είναι οι ασθενείς οι οποίοι. Περίμενε. Δεν ξέρω, δεν απαντάει. Παρακαλώ. Όχι. Πότε με τα δημογραφικά. Μήνες, όμως. Πότε με τα δημογραφικά του μόνο στοιχεία θα τον χειρουργήσετε για κυρσοκύλη? Πότε με τον επαγγελματικό, με τον επαγγελματικό του χώρο. Πες το. Ένας πιλότος. Μπράβο. Ακριβώς. Άλλο αυτό λέμε από σωστή. Επάγγελμα, δεν επάγγελμα καρκίνο. Επάγγελμα έχω καρκίνο. Έτσι. Λοιπόν, και κάποιοι άλλοι. Εκτός από το. Οποιαδήποτε κατάσταση είναι αυτή η οποία μειώνει απότομα την πίεση. Τόπε, φόρμουλα. Φόρμουλα. Διοίκηση Φόρμουλα 1. Ακριβώς. Το Σουμάχερ δηλαδή τον χειρουργήσετε αμέσως. Αμέσως, γιατί θα σπάσει και θα πεθάνει εκεί που είναι ψηλά. Αν έρθει στο δημόσιο νοσοκομείο. Γιατί σε δείτε. Παρακαλώ. Δεν άκουσε το λόγο, είπε. Για ποιο λόγο? Χειρουργούμε απότομα διότι με την απότομη αλλαγή της υδροστατικής πίεσης έχουμε, όταν πέφτει η υδροστατική πίεση, δηλαδή ακόμα και ένας αναρριχητής που θα αφήσει το σκηνί από ψηλά και θα πέσει κάτω στο κενό για 100 μέτρα μέχρι να τον ξανασυγκρατήσει το σκηνί, εκεί υπάρχει περίπτωση η απότομη διάταση της κυρσοκύλης να σπάσει όλα τα φλεβικά δίκτυα. Έχουν πλάγια, Τζι. Παρακαλώ. Δηλαδή και αυτή που κάνουμε ελευθέρα πτώση με αληξίπτωτα ελευθέρα πτώση, το ίδιο πράγμα είναι? Bungee jumping. Αλλά λέμε τώρα για επαγγελματικό, έτσι. Όχι να πας να κάνεις μια-δυο φορές. Όχι, αυτή που είναι ελευθέρα πτώση, χωρίς αληξίπτωτο, το ανοίγουν μετά. Ναι, όχι για το παραπέντε. Το παραπέντε, λέμε. Είναι ομαλό. Μιλάμε, άμα το κάνει επαγγελματικά, ναι. Επαγγελματικά. Για επαγγελματικά, ναι. Στο παράδειγμα του πιλότου που αναφέρατε και μόνο. Στο παράδειγμα του πιλότου, και μόνο η ύπαρξη της κυρσοκύλης αποτελεί ένδειξη, δηλαδή ναι, πέρα ναι, από την ποιότητα του σπέρματος. Ναι, ναι, ακριβώς. Όχι, το κάνεις όχι για το σπέρμα. Όχι, κατάλαβα, ναι. Για να μην πάθει ζημιά πάνω και. Πότε χειρουργούμε.
Οπότε χειρουργούμε. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι για τα προηγούμενα. Yeah. Ισχύει το ίδιο και για τους δίτες. Πιθανόν. Υπάρχει τέτοια μεγάλη πίεση, μπορεί. Ναι, αλλά γρήγορη αποσυμπίεση απαγορεύεται να κάνουν για άλλους λόγους. Κάνουν αποσυμπίεση. Κάνουν σταδιακή αποσυμπίεση. Κάνουν αποσυμπίεση. Η αρχή είναι η ίδια. Όπου υποπτευθούμε ότι για επαγγελματικούς λόγους συχνά καθέξιν, δηλαδή αλλάζει η υδροστατική πίεση απότομα, τότε εκεί θα του. Να ρωτήσω λίγο, αυτό είναι θεωρητικό ή έχουν αναφερθεί οι case reports? Είναι βασισμένα σε case reports, ακριβώς. Υπάρχουν σε case reports? Ναι, μέχρι και σε αστροναύτες έχει περιγραφεί. Και τους χειρουργούν. Παρακάτω. Αστροναύτη δεν νομίζω ότι θα δούμε. Πότε χειρουργούμε την κυρσοκύλη στα παιδιά? Οι ενδείξεις λοιπόν για κυρσοκύλη σε παιδιά είναι διαφορά μεγέθους όρχης, όπως είπα προηγουμένως, παραπάνω από 2 ml σε σχέση με τον άλλον όρχη και σε συναπτές περιχογραφικές μετρήσεις ή ορχική ασυμμετρία πάνω από 20%, η οποία μετρείται πολύ εύκολα. Μετράμε το δεξί όρχη και τον αριστερό όρχη, τους αφαιρούμε, το διαιρούμε δια του μέγεθος του δεξιού όρχη και αυτού του επί 100. Το επί 100 που υπάρχει εδώ πέρα κάτω είναι δαίμον του τυπογραφείου. Δεν ισχύει. Όταν υπάρχει ορχιοδυνία και όταν υπάρχουν μεγάλες αμφωτερόπλευρες κυρσοκύλες, γιατί είπαμε ότι το μέγεθος μετράει. Η καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση είναι η μικροχειρουργική επέμβαση, ακόμα και στα παιδιά. Διότι στα παιδιά, εάν πάμε να κάνουμε μία εγχείρηση, πολύ δύσκολα θα εντοπίσουμε την αρτηρία, ακόμα και με λούπες. Πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και θα πάμε με μικροσκόπιο. Συνεχίζει πάλι για το. Παρακαλώ. Είπαμε πριν ότι η ασυμμετρία πάνω από 20% δύσκολα επανέρχεται μετά το χειρουργείο όρχης. Παραμένει μικρός. Γιατί να περιμένουμε να έχουμε ασυμμετρία ορχική 20% και να μην επέμβουμε πριν? Όχι, δεν θα περιμένουμε. Για να χειρουργήσουμε. Δεν θα περιμένουμε. Είναι η ενδείξη. Είναι αν το δούμε εκείνη τη στιγμή. Αν το δούμε εκείνη τη στιγμή και δούμε ασυμμετρία πάνω από 20%, πάμε απευθείας χειρουργείο. Εάν δούμε ότι υπάρχει πάνω από 2 ml, πάμε απευθείας χειρουργείο. Τώρα, αν είναι κάτω από 20% η. Το παρακολουθείς. Απλά. Γιατί να το παρακολουθήσουμε? Πολύ σωστή η απάντηση. Και εγώ θα έλεγα ότι άμα δεν έχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης μέσω σπερμοδιαγράμματος, αν δεν είναι δηλαδή έφηβος, τότε μπορούμε να προτείνουμε και χειρουργείο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι στα παιδιά υπάρχει προοδευτική βλάβη. Είναι αποδεδειγμένο πλέον, είναι δεδομένο. Και αν δούμε ότι υπάρχει έστω και μικρή διαφορά του ενός όρχη, του αριστερού όρχη από το δεξί, τότε χειρουργούμε λέγοντας ότι έτσι θα μπορέσει ο αριστερός όρχης να αναπτυχθεί και να φτάσει την ηλικιακή του δομή. Το ίδιο ισχύει για τους ανασπόμενους? Για τους ανασπόμενους είναι για θέμα κρυψορχίας. Εκείνο είναι άλλο θέμα. Η κρυψορχία εντάσσεται και σε άλλα συνδρόμα. Όπως είναι, είναι δύσκολη απάντηση. Αυτή είναι δύσκολη απάντηση. Κάτι δύσκολη απάντηση. Παρακαλώ. Είναι το ερώτημα που είχα θέσει προηγουμένως. Έρχεται ένας νεαρός με μία ικανού βαθμού κυρσοκύλη, 13 ετών. Δεν έχει αυτές τις, δεν πλήρει τα κριτήρια αυτά. Δηλαδή, οι δύο όρχες είναι περίπου ήδη στο μέγεθός τους. Καλή σύσταση. Υπάρχει ένα μοντέλο παρακολούθησης. Ναι, τι θα βεβαίως. Του πούμε? Τακτική παρακολούθηση με υπέρηχο για να δούμε. Ναι, ανά 6 μήνες, ανά ένα χρόνο. Ανά 6 μήνες είναι καλά. Ανά 6 μήνες. Δεν μπορούμε και παραπάνω, δηλαδή είναι κουραστικό. Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Λέτε ορχιοδυνία σαν ένδειξη. Από την εμπειρία σας, λοιπόν. Έχετε παρατηρήσει ότι και μετά το χειρουργείο μπορεί η ορχιοδυνία να παραμένει? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αλλά άρα μπορούμε να το. Σε τι ποσοστό παραμένει? Δεν μπορώ να προσδιορίσω τι ποσοστό. 11% ναι. Παραμένει, ναι. Αρκετά μικρό το ποσοστό. Δηλαδή 89%, 80% φεύγει η ορχιοδυνία. Είναι καλό ποσοστό για να χειρουργήσεις. Ναι, αλλά το. Τι λόγο με το ορχιοδυνία? Όχι, όχι, προς Θεού, το λέμε αυτό. Και το τονίζουμε αυτό στον ασθενή. Είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο. Τονίζουμε ότι εγώ θα σε χειρουργήσω, αλλά μην είσαι σίγουρο ότι θα σου φύγει η ορχιοδυνία. Και μην είσαι σίγουρος ότι θα σου έρθει. Τα λέμε αυτά παρακάτω. Ναι, δηλαδή έτσι, απλώς με ξενίζει λίγο το ότι αποτελεί ένδειξη η ορχιοδυνία. Αυτό το. Όχι μόνο. Έτσι. Είναι οι τρεις. Με παρουσία κυρσοκύλης, έτσι. Παρουσία κυρσοκύλης και ορχιδυνία. Παρουσία κυρσοκύλης και αδιαφορά μεγέθους. Ή κυρσοκύλη τρίτου βαθμού. Κύριε Δημητριάδη, τι τρίκ θα μπορούσαμε να κάνουμε που λίγο προβλέπει άμα αυτοί οι πόνοι θα φύγουν ή όχι? Δεν μπορώ να απαντήσω. Έχεις εξειδοκαίνει στο σπερματικό τόνο. Εγώ κάνω το άλλο.
Απλώς. Τους βάζω με σπασουάρ. Και άμα με το σπασουάρ δεν περνάει ο πόνος, γιατί να περάσει, άμα οφείλεται στην τέτοια μετεχειρητικά. Δηλαδή, γιατί εξασφαλίζει να μην έχει διάταση, παλινδρόμηση να μην διατείνει και προκαλεί αυτές τις ενοχλήσεις. Οπότε, τους βάζω και ξέρω εκ των προτέρων, ούτως ή άλλως του λέω πάρε το προεχειρητικά, βάλτε το λίγο. Να ενώ δούμε αν θα σου περάσει. Ξυλοκαίνεις, για ποιο λόγο? Έχεις ξυλοκαίνεις είναι για να αποκτήσεις ψυχοσωματικούς λόγους της ορχιοδυνίας. Αναφέρεται στο κάμπερ. Εγώ θα έλεγα γιατί να μην βάλεις απλά τον ασθενή να τον ρωτήσεις ότι όταν ξαπλώνεις μετά από μισή μία ώρα φεύγει ο πόνος. Είναι το κλασικό που λέμε, ή όταν το πρωί σηκώνεσαι πονάς. Εκεί αν σου πει όχι και μετά αρχίζω να πονάω, ή όταν παίζω μπάλα πονάω, ή όταν σηκώνω κάτι. Με αυτή την έννοια, αλλά αυτό δεν ξυλοκαίνει, δεν το έχεις. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε υπόψη σας κάποιες περιπτώσεις τις οποίες έχουν κάνει κρυσοκύλη χωρίς να υπάρχει και έχουν ωφεληθεί. Ξανά επαναλάβατε. Λέω, αν έχετε υπόψη σας κάποια περιστατικά τα οποία ο άλλος δεν είχε κρυσοκύλη και έχει γίνει χειρουργείο απολύνωσης αίσθησης σπερματικής, αν έχει ωφεληθεί το σπέρμα. Απαγορεύεται αυτό εδώ, να το κάνεις. Παρουσία, απουσία κρυσοκύλης να χειρουργήσεις κρυσοκύλη. Μάλιστα. Και να το έχει κάνει κάποιος. Άμα πήγε να το δημοσιεύσει, θα το έστελνα στον εισαγγελέα το paper. Όχι, οπότε έχω υπόψη μου κάτι που έχω διαβάσει και γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω από μόνο. Ας προχωρήσουμε λίγο. Ίσως εννοείται με φυσιολογικό σπέρμα. Κυψοκύλη και φυσιολογικό σπέρμα, αν έχει χειρουργηθεί. Αυτό δεν συνίσταται να γίνεται. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Φαίνεται πως η κρυσοκύλη στην εφηβεία όμως είναι πάρα πολύ συχνή. Πάνω από το 15% αναφέρεται σε μελέτες που έχουν διαφορά 3 χρόνια ότι υπάρχει κρυσοκύλη. Να σας θυμίσω λίγο το ΦΑΣ, ένα πολυπεπτίδιο που ανήκει στην οικογένεια των Tumor Necrosis Factor και όταν ενωθεί με τον υποδοχέα του σχετίζεται την απόπτωση, τον κατακαιρματισμό του DNA και τον κυταρικό θάνατο. Μελέτη του 2010 δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στο control group και στους ασθενείς που είχαν κρυσοκύλη. Η ηλικία βλέπετε ότι είναι ίδια. Δείτε τη διαφορά σε σχέση με τη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων. Δείτε τη διαφορά, η μορφολογία και η κινητικότητα δεν παίζει ρόλο. Αλλά δείτε τη διαφορά σε σχέση με το πολυπτήριο το FAST Ligand. Και μάλιστα αυτό που προτείνεται είναι ότι πιθανότητα περιμένουμε να δούμε και πολλά άλλα πράγματα σε επίπεδο DNA που ή γονιδιακό που μπορεί να φαίνεται να είναι και λίγο ένας παράγοντας που αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα στην απόπτωση. Ουσιαστικά τι μας λέει η μελέτη, ότι αν χειρουργηθεί, εκεί καταλήγουν ότι χειρουργούμενοι στην κρυσοκύλη βοηθά στους νέους άνδρες να αποφύγουν τα μεγάλα ποσοστά κυταρικού θανάτου της απόπτωσης που θα εμφανιζόταν εξαιτίας κρυσοκύλης. Πότε χειρουργούμε την κρυσοκύλη αμφωτερόπλευρα? Είπαμε ότι τίνουμε να τίνει, δεν ξέρω αν θα πιάσει αυτό το σενάριο, πρέπει να το δούμε μετά από μερικά χρόνια αν θα υπερισχύσει. Η κρυσοκύλη μπορεί να θεωρηθεί μια αμφωτερόπλευρη βλάβη. Προς το παρόν, 2011, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι από το Clinical Andrology της AAU που έχει ήδη δημοσιευθεί, έχει βγει ήδη σαν βιβλίο. Η διόρθωση της, ωστόσο, η διόρθωση της δεξιάς κυρσοκύλης όταν είναι πρώτου βαθμού, ακόμα και όταν είναι πρώτου βαθμού, ταυτόχρονα με τη διόρθωση της αριστερής κυρσοκύλης, αν είναι δευτέρου ή τρίτου βαθμού, έχει καλύτερα μεταχειρητικά αποτελέσματα από το αν την αψηφίσουμε την δεξιά κυρσοκύλη, επειδή είναι μικρή, και χειρουργήσουμε μόνο την αριστερή. Με μεγάλη διαφορά, 96 versus 43, στον αριθμό του σπερματοζωαρίων. Αυτό ακόμα πρέπει να γίνει σαν μεταανάλυση, αφού δούμε και τα ποσοστά εγκυμοσύνης. Εκεί είναι το γερό μας χαρτί. Σε ό,τι paper βγάζουμε εμείς οι ουρολόγοι, θα πρέπει να βάζουμε μέσα και ποσοστά εγκυμοσύνης, αν δεν θέλουμε να μας χτυπάνε οι γυναικολόγοι. Κάποια ερώτηση στο πότε χειρουργούμε την αμφωτερόπλευρη? Γενικά τη χειρουργούμε.